Η Εγκύκλειος πρέπει να αποσυρθεί ως επέσχυτη. Για μένα είναι επέσχυτη. Μεθοδικά να μας εξαφανίσουν με οποιοδήποτε τρόπο. Πήρκε μανία με την ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων για την πρόσφατη εγκύκλειο που έδωσε για Τσικουδιά και Τσίπουρο, δηλώνουν οι καζανάριδες της Ανατολικής Κρήτης, που από τη Δευτέρα 18 Μαρτίου θα έρθουν αντιμέτωποι με τον χειρότερο εφιάλτη τους. Και αυτό γιατί με βάση την εγκύκλειο απαγορεύεται στο εξής η πώληση και διακίνηση της Τσικουδιάς με αναγραφόμενο όνομα προέλευσης και ως νέα ένδειξη αυτή του προϊόντος απόσταξης. Δεν μπορεί να τη στέλνουν μία μέρα πιο μπροστά, αλλά εκτός αυτού να παραβιάζουν εμπορικούς κανόνες, να μπορεί να παραβιάζουν ευρωπαϊκούς κανονισμούς που είναι η γεωγραφική ένδειξη και την ονομάζουν τώρα αλλιώς. Δεν μπορούν να σταματήσουν κάτι που υπάρχει στο βάθος του αιώνα στην Κρήτη, απόσταγμα το οποίο λέει Τσικουδιά επίσημα και να το ονοματίζουν αλλιώς. Δεν μπορούν να σταματήσουν τον κόσμο να πίνει και να το ζητά. Να πρέπει να αναγράφουμε σε σημείο ευδιάκριτο ποιονού είναι το προϊόν αυτό. Την τιμή πώλησης. Το τιμολόγιο, την τιμή πώλησης, όλη τη διαδικασία, εκ των οποίων απαγορεύεται, αν βάλουμε σε μπουκάλι, να γράψουμε το όνομά μας. Γιατί εκεί πέρα το θεωρούν ανταγωνιστικό. Δηλαδή, μεθοδικά να μας εξαφανίσουν. Η εξέλιξη αυτή οδήγησε τους εκπροσώπους του Συλλόγου Παραδοσιακών Αποσταγματοποιών Ηρακλείου και Λασιθίου να συγκαλέσουν έκτακτη συνέλευση παρουσία βουλευτών της Κρήτης με στόχο να αποφευθεί ο αφανισμός της κρητικής Τσικουδιάς από το χάρτη της αγοράς και συνεπώς τον αφανισμό των καζανάριδων. Κάτι που θα επιτευχθεί σε πρώτη φάση, όπως δήλωσαν οι εκπρόσωποι των κομμάτων, με επίσκεψη στο γραφείο του διοικητή της ΑΑΔΕ κ. Πιτσιλή, με σκοπό να πιέσουν για την αναστολή της εγκυκλίου. Είμαστε εδώ ως Νέα Δημοκρατία δίπλα στους αποσταγματοποιούς, δίπλα στους γνωστούς καζανάριδες, διότι μια έκπληξη τους περιμένει, η οποία αυτή τη φορά είναι πλέον νομοθετημένη, θεσμοθετημένη και από αύριο κιόλας βρίσκει εφαρμογή. Αυτό λοιπόν που αποφασίσαμε είναι άμεσα να ζητήσουμε εγγράφος από τον αρμόδιο υπουργό να αναστείλει την εφαρμογή της αποφάσεως αυτής. Μια εγκύκλειος που πρέπει να αλλάξει, γιατί αλλού δίνει τις ευθύνες και δεν συντείνει ούτως ώστε να υπάρχει διαφάνεια στη διακίνηση του προϊόντος. Από αύριο λοιπόν ο πρώτος στόχος είναι να αλλάξει αυτή η εγκύκλειος. Είναι άλλο πράγμα το παραδοσιακό προϊόν, το οποίο βεβαίως θα πρέπει να προστατευτεί, θα πρέπει να διατηρηθεί το δικαίωμα των παραγωγών να το παράγουν. Είναι όμως άλλη υπόθεση και το τι γίνεται με την διακίνηση στην αγορά ενός προϊόντος, το οποίο πρέπει να είναι ασφαλές, άρα τυποποιημένο και βεβαίως να ξέρει ο κάθε καταναλωτής τι προϊόν καταναλώνει. Η εξέλιξη πάντως αυτή που ήρθε να επιβεβαιώσει τους χρόνιους φόβους των παραγωγών τσικουδιάς στην Κρήτη τεινάζει στον αέρα σε περίπτωση υλοποίησής της χιλιάδες τόνους παραγόμενης τσικουδιάς στο νησί, οδηγώντας τους αποσταγματοποιούς σε πλήρες αδιέξοδο. Μιλάμε και με τους βουλευτές, είναι απαραίτητο, είναι στη Βουλή, μας εκπροσωπούν, πρέπει να γνωρίζουν τα θέματα και να στηρίξουν ένα προϊόν πανελλαδικά. Τσίπουρο, Τσικουδιά, που έχει την ίδια, είναι η ίδια νομοθεσία, η ίδια παραγωγή και είναι σε όλη την Ελλάδα. Οτιδήποτε άλλοι κανόνες που μας βγάζουν εκτός παιχνιδιού δεν είναι εφαρμόσιμοι. Εμείς από αύριο θα συνεχίσουμε το ίδιο καθεστώς, είτε το πάρει πίσω ο κύριος Πιτσιλής, είτε το πάρει πίσω η κυβέρνηση, όποιος θέλει να το πάρει πίσω, για μας δεν ισχύει.